Σε crowdsourcing, ας το πούμε, ναι, θέλει να κάνει κάτι και πρημοδοτείται με λεφτά. Και προχώρησε αυτό και μέσα σε ένα μήνα έγινε πραγματικότητα, ας το πούμε, και τα 3.000 δολάρια που έβαλε ο στόχο έφτασαν, νομίζω τώρα είναι κοντά στα 100.000. Νομίζω, συγγνώμη, 50.000 δολάρια ήδη. Και τέλος πάντων έχει προχωρήσει, το έχουν υιοθετήσει επειδή ήταν και open source φυσικά. Το σχέδιο, το σχημάτικο δηλαδή και ο σχεδιασμός και όλα αυτά ήταν ανοιχτά. Είναι και το πρόγραμμα μέσα. Ναι, ναι, και το VSDL, ναι, φυσικά. Και ο κώδικας για το VSDL και το σχημάτικο για το ίδιο design. Το συγκεκριμένο το πήραμε από, από την Umlaut, νομίζω, το αγόρασα εγώ. Τι κάνει, μας επεκτείνει και μας δίνει δυνατότητες gaming. Πάνω στο Arduino δεν είναι έτσι. Αυτό σαν shield. Ακριβώς. Έχει φτιαχτεί library. Η Game Duino Library, η οποία μας δίνει τη δυνατότητα να βάζουμε sprites, ένα ολόκληρο game engine δηλαδή, ελέγχου γραφικών και ήχου, γιατί το βασικό που μας δίνει ως επέκταση αυτό το τσιπάκι είναι, μας δίνει έξω VGA. Για εικόνα. Για εικόνα φυσικά και audio. Audio out και VGA out μας δίνει. Πόσο FPS μπορεί να φτάσεις? Τα FPS είναι καθαρά θέμα επεξεργαστή, θέμα μικρολεκτή, ταχύτητας μικρολεκτή. Επειδή έχει γίνει port το library και σε ARM, θα σας δείξω μετά διαφορές. Ο ARM επειδή είναι πιο γρήγορος, μπορεί και εκτελεί πιο γρήγορα τις κινήσεις και το animation και όλα αυτά που δημιουργήσει με ένα παιχνίδι. Θα σας το συνδέσω. Το καλό είναι ότι τροφοδοτείται μόνο με 5 βολτ, δηλαδή απευθείας με ένα USB. Μπορείς απευθεία να το... Αν θέλετε να σας πω και μερικά χαρακτηριστικά, γρήγορα, γρήγορα. Το video output είναι 400x300 pixels, έτσι. 512 χρώματα υποστηρίζει. 15 bit ανά πίξελ δηλαδή, χρώμα. Και που τον βγάζει αυτό, έχεις κάποια ειδική οθόνη. Αυτή. Αυτό θα το δούμε. Όχι, όχι, ναι, φυσικά, ναι, σε αυτήν την οθόνη θα το δούμε. Το συνδέσω, απλά σας δείχνω. Κάποια τεχνικά. Υποστηρίζει audio output is a stereo 12 bit frequency synthesizer. Δηλαδή είναι το PWM στο Arduino, πόσο η συγκεκριμένη library, πόσο υποστηρίζει, είναι 2 στην 8 ή 2 στην 10. 2 στην 8. Ναι, είναι 2 στην 8. Τα analog pins είναι 2 στην 10. Α, τα analog pins. Εδώ έχουμε 2 στην 12 δυνατότητα στο sampling που κάνει. 64 independent voices. Άρα μπορεί να ηχογραφήσουμε, να έχουμε έτοιμα samples μέσα και να τα παίζουμε, να παίζουμε 64 ταυτόχρονα. Μπορείς να έχεις να παίζει ένα στο background και τα άλλα να είναι ήχοι σποραδική άφα γεγονότα. Το συγκεκριμένο δεν το γνωρίζω, δεν το έχω δει. Ένα από αυτά τα 64, δεν μπορεί να είναι ένα μεγάλο. Σωστό, ναι. Ναι. Υπάρχει και στο simple playback channel, που μπορεί να παίζει συνέχεια λογικά. Αυτό είναι, ναι. Το συγκεκριμένο άρθρο είναι από το arduino.gr.com, το blog που έχω, και έγραψα κάποια αρχικά σχόλια. Είναι μια overclocked έκδοση των παλιών 8-bit game computers, έτσι. Δηλαδή, σου λέμε τέτοια. Ακριβώς, ναι. Τέτοια φάση. Στην ουσία σε ένα μικρό chip. Ναι, και... Εσωματώθηκε όλη αυτή η τεχνολογία που είχαμε στους μεγάλους, στους παλιούς υπολογιστές παιχνιδιών. Για να στο κάτω κάνει αντίθεση με το τραπέζι, σε ένα πολύ μικρό ολοκληρωμένο. Αν το συνδέσουμε, αυτό ήδη ξεκινήσει, έχω ήδη φορτώσει και πώς θα μπορείς, ένα παιχνίδι. Εδώ θα σε VGA απευθείας. Χειριστήριο χρειαζόμαστε ή όχι? Δεν ξέρω αν σας λέει κάτι αυτό το παιχνίδι, αν το θυμάστε. Ναι, από Atari και τα λοιπά. Σύλλεται πάνω στο Arduino. Την οθόνη δείξε.
Αυτό είναι το φρόγγιο, λέει. Ένα... Αυτό είναι πάνω, τώρα το έχεις φορτωμένο πάνω στο γκίνι. Ναι, το έχω φορτώσει ήδη. Έλα, δεν έχω συνδέσει, δεν βρήκαμε χρόνο ακόμη να φτιάξουμε ένα joystick για να παίξουμε. Ήχο έχει. Έχει αλλά δεν έχει το... Έχει και ήχο φυσικά, ναι. Είναι το... Καλά παίζει, Καλό FPS έχει. Πολύ καλά είναι. Το συγκεκριμένο το έφτιαξε τρίτος προγραμματιστής. Δεν είναι από τον άνθρωπο που έφτιαξε την βιβλιοθήκη και το ίδιο το ολοκληρωμένο. Βρέθηκε κάποιος τρίτος ο οποίος έκανε port μάλλον αυτό από το, το παιχνίδι από την Atari και το έκανε port σε Game Pino Library. Μπορούν να βάλουν ένα joystick, ένα joystick να το κόψουν, να συνδέσουν και να παίξουν. Ό,τι βλέπετε εδώ είναι sprite, έτσι. Το Game Engine χρησιμοποιεί animations και collisions detection για να καταλαβαίνει αυτά τα sprites σε τι φάση είναι. Είναι δυνατότητες που σου, η μέθοδο και οι συναρτήσεις που έχει μέσα το library. Έχει κίνηση, sprites, ναι, έχει animation, quotations, ήχος, νομένες εικόνες δηλαδή. Σίγουρα. Sprites, ναι. Υπάρχει open source library για sprites, τα οποία μπορείτε να βρείτε έτοιμα sprites, χαρακτήρες δηλαδή από γραφικών για διάφορα παιχνίδια. Πολλοί έχουν κάνει πολλή δουλειά, δηλαδή όλα τα γνωστά παλιά που είχαμε όλοι στα μάμια και τα λοιπά και παίζαμε, μπορείτε να βρείτε έτοιμα figures, sprites για να τα περάσετε αν θέλετε κάτι να κάνετε εσείς. Να ρωτήσω κάτι. Επίσης... Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Τα fonts αυτά είναι και αυτά εικόνες, όλα τα πάντα. Έχει library... Που μετατρέπει, text σε... Έχει ASCII encoding, οπότε μπορείς να δώσεις ASCII χαρακτήρες. Κατάλαβα. Και κάποια απλά πραγματάκια έχω και ένα symbol που μπορώ να σας δώσω να το περάσω. Σταθή, ναι. Σε μια άλλη μηχανή που έχω δει, φτιάξε ένα array με τους χαρακτήρες που θέλεις, ABC, οτιδήποτε κλπ. Και τη συνδέεις με ένα σαν database sprite. Και πέρα μέσα στο database sprite έχεις βάλει σε PNG που είναι 0-1 ABC. Α, κατάλαβα. Και εδώ υπάρχει αυτό. Κώδικα, λες, ας πούμε, θέλω το κείμενο this is a text, έτσι. Αυτό παίρνει από το database... Δηλαδή των εικόνων τα sprites και σου εμφανίζει με αυτή τη μορφή τα... Το χαρακτήρα, το text της χαρακτήρας. Εσύ κώδικα, αλλά παίρνει το sprite. Κατάλαβα. Τα sprites είναι κωδικοποίησης bytes, έτσι, δεν θα δείτε... Όπως είναι παλιά τα... Στα... Ναι, hard-coded. Hard-coded είναι. Ένας πίνακας με δεκαεξαρικούς αριθμούς, έτσι. Είναι πίνακες ακριβώς με bytes. Και κάθε χαρακτήρα είναι χρώμα. Υπάρχει και online tool και υπάρχει, εντάξει, και μέσα από τη library μπορείς να δεις πώς γίνεται ακριβώς. Υπάρχει online tool το οποίο του περνά έτοιμα PNG ή JPG αρχεία εικόνων, τα οποία μετατρέπονται αυτόματα σε sprites για να γλιτώσει όλη αυτή τη διαδικασία του το να δει πώς δουλεύει αυτή η διαδικασία, πώς γίνεται η κωδικοποίηση. Να αναφέρω κάτι σε αυτό πάνω. Σαν εικόνα, για σου κωδικό, πώς τον βλέπει σαν εικόνα. Υπάρχει και review, κάτι σαν review, δηλαδή σε γράφει, έτσι. Αλλά δεν μπορεί να έχει το νου σου και κάνει αυτό. Όχι, αλλά μόλις ετοιμάσει το sprite, εσύ το έχει έτοιμο εικονικά, το βλέπει εσύ. Έχει κάποιες διαστάσεις, κάποια όρια τα οποία τα ορίζεις, μάλλον είναι γνωστά την αρχή. Εφόσον τα ετοιμάσεις, το κωδικοποιείς σε byte. Εάν ανοίξετε το GIMP. Α, το τρέχεις δηλαδή και μετά το βλέπεις. Και μετατρέπεται μετά σε byte για να το περάσει μέσα στο κωδικό. Μετά βλέπεις που έχεις λάθος και λες υπολογίζεις ότι έχω λάθος εγώ στη 16η γραμμή. Εάν ανοίξετε το GIMP για παράδειγμα και φτιάξετε μια εικόνα, ένα PNG, όταν θα πάτε save as, έχει C code. Και σου σώζει ένα τελεία C αρχείο και σου έχει ένα πίνακα τη C. Ένα τεράστιο πίνακα με δεκαεξαρικούς αριθμούς μας. Αυτό είναι κάτι αντίστοιχο με αυτό που λέει. Αν εικόνα βλέπεις στον κώδικα. Ναι. Όταν το γύρω δείχνει μια εικόνα, εσωτερικά πώς την αποθηκεύει. Ένας πίνακας από πίξη, κάθε πίξη... Οπότε μπορείς να το φτιάξεις όλο στο τζιν. Ναι, αυτό λέει. Υπάρχει πρόγραμμα το οποίο... Υπάρχει και όχι μόνο third party, υπάρχει και online tool, το οποίο είναι φτιαγμένο από τους δημιουργούς του Game Duino, το οποίο κάνει αυτή τη μετατροπή για σένα, αυτόματα. Δεν ασχολείσαι εσύ δηλαδή με το πώς θα μετατρέψεις τις εικόνες σε byte, έτσι. Mm-hmm. Πώς θα δημιουργήσεις sprites δηλαδή. Το ίδιο υπάρχει και με τα symbols, τα audio symbols. Αυτή η μετατροπή υπάρχει. Αυτό είναι το Frogger. Θα ήθελα να σας δείξω και κάποια άλλα. Όταν φορτώσουμε το Game Duino Library στο Arduino IDE, υπάρχουν κάποια demo. Θα βάλεις άλλο τώρα. Τα οποία δείχνουν τις δυνατότητες.
Καλό, ε. Πολύ καλό. Φε, πάκουμε. Open source πάκουμε. Όλα τα 8 έχει υπολογιστή. Όλα τα 8 κονσόλα. Ναι, δηλαδή είναι ένα shield για το Arduino. Το μέγεθος, όπως σας είπα, είναι νομίζω... Να ρωτήσω εγώ κάτι, Σταύρο. Το παιχνίδι δεν είναι στην Game Duino, είναι στο Arduino ή στο Game Duino. Πού βρίσκεται? Ωραία. Το παιχνίδι βρίσκεται στο Arduino. Και Game Duino Lib βρίσκεται ή όχι? Ναι, καλή. Από το Game Duino Libraries. Στο Game Duino μας έχουμε τη library, οπότε στο Arduino έχουμε το παιχνίδι, ναι, και συνεργάζονται και... Όχι, μισό. Ναι, εντάξει. Έτοιμα library, στο οποίο καλούν τα καλή του Arduino. Εντάξει. Υπάρχει ένα σαν Game Duino να βάλεις κάτι άλλο, να σου κάνει άλλο παιχνίδι, ξέρω. Όχι, αλλά μπορείς να πειράξεις, αλλά... Άρα το Shield είναι αυτό, τέρμα, δεν αλλάζει, δεν... Αυτό. Όχι, όχι, δεν μπορεί να αλλάξει. Αν βγει καινούργια έκδοση της Game Duino Elite, μπορώ να αλλάξω την έκδοση που έχει εδώ μέσα. Δεν το ξέρω αυτό, Δεν ξέρω, αλλά βλέπω υπάρχουν τρία pin πίσω-πίσω, εδώ. Που δίνουν κάποια connections περαιτέρω επέκτασης. Α, κατάλαβα. Δεδομένου μήπως έχουν... Ναι, πολύ πιθανό. Μήπως μας δίνουν αυτή τη δυνατότητα. Εντάξει, εντάξει. Okay. Συνέχιση. Θα φορτώσω ένα άλλο παιχνίδι. Μπορούμε να πάρουμε και το κλασικό του κουτί, ναι, τα ηλεκτρονικά, ναι, και να έχει το μοχλό, τα δύο κουμπιά. Retro Games. Retro Games. Πήρανε παλιά σασιά από ελληνικά. Ξύλαβο, ναι, ναι, αυτά τα ξύλα τα μαλλιά. Και βάλει μέσα και τα λοιπά. Σύγκλημα παίζει. Θα βάλεις άλλο τώρα. Θα φορτώσω ένα άλλο παιχνίδι τώρα, ναι. Να φτιάξουμε ένα open source arcade machine. Και να παίζει τζάμπα χωρίς λεφτά. Να βάζεις κάτι, μάλλον θα παίζεις, να το ξαναβάει. Να, και όχι, να κοιμάται. Πατεώνα. Και η κοσάρικα τρίπια στη μέση. Απλά φορτώνουμε στο... είτε το παιχνίδι, το κώδικα δηλαδή, του παιχνιδιού. Το δίνεις επιτόπου μέσω USB από τον υπολογιστή δηλαδή. Κολλάει και απευθείας. Όπως παίζαμε το άλλο, τώρα γυρνάμε στο Asteroids. Τώρα πώς σου κάνει. Άντε ρε! Δύο οθόνη. Ωραία. Αυτό έχει σχεδόν 3D γραφικά, ρε παιδιά, τώρα σοβαρά μιλάμε. Το D είναι, εντάξει. Ναι, θέλω να πω το Frogger ήταν λίγο απλό, ας πούμε. Δηλαδή μπορείς να παίξεις και Cadillacs and Dinosaurs, κανονικά, έτσι. Και είναι το D, δεν είναι 3D. Που ήταν... Έχει περιστροφές. Φοβερό. Layers. Και animations. Shading. Λοιπόν, εδώ αν είχαμε το joystick τώρα θα μπορούσαμε να παίξουμε. Ναι, κανονικά, ναι. Ό,τι βλέπετε εδώ είναι sprite, έτσι. Αυτό είναι animation sprite. Εδώ είναι sprite. Animation sprites. Βασικά, όταν πυροβολάει... Ό,τι κινείται δεν είναι sprite. Sprite είναι sprite, ναι. Κάτι που διάβαζα, κάτι μοχλή και τα λοιπά, δεν με πείς. Ε, φίλε. Να, γι' αυτά είμαι εγώ. Ναι, ο κώδικας εδώ... Σε τι πιίνομαι. Στις χωρίς που ήταν εδώ... Από ένα Game Duino. Πάνω κάτω, δεξιά-αριστερά. Δεξιά άλλο ένα για το φάει. Και μην είπε πολλέ. Μπορούμε το να δεις το λίγο με το pull up και pull down που κάναμε πριν με τους διακόπτες, να δώσουμε σε αυτά τα τέσσερα pin. Pull down. Προς πίσω, δεξιά-αριστερά. Ναι. Θα ασχοληθούμε, εδώ επεκτείνεται, ασχολούμαστε με το Arduino, με τον κώδικα του Arduino. Εντάξει. Το Shield έχει εδώ πέρα τα αντίστοιχα pin, τα οποία τα επεκτείνει πάνω από το Arduino. Τα οποία όταν τα δηλώσουμε, μπορούμε να χειριστούμε το κώδικα. Αυτό εκεί μέσα παίρνει. Και στο. Εδώ είναι έτσι το παιχνίδι. Εδώ είναι το παιχνίδι το συγκεκριμένο. Που δεξιά-αριστερά κάνει περιστροφή, rotation. Και μπρος-πίσω κάνει μπρος-πίσω με την γωνία που είναι περισταμένο. Λέμε το ζωτό. Αφήνει ένα joystick. Δεν είναι. Γενικό joystick. Γενικά. Ένα γενικό joystick είναι 4 βουκιά. 4 ζωτοβουκιά. Είναι ο σταυρό. 4 ζωτοβουκιά. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το κόλπο κυκλοφορεί με ένα Arduino, το Game Duino Shield από πάνω και από πάνω τη Spark Fan, το πιο κλασικό joystick Shield, το οποίο έχει δύο κουμπιά και ένα μοχλουδάκι. Να ρωτήσεις κάτι ακόμα τώρα που πάτε με όλο μου. Μπορείς να βάλεις Shield με οθόνη LCD και να παίξεις εκεί, να κάνεις ένα gameplay. Δεν ξέρω αν σου περισσεύουν, γιατί δεν ξέρω αυτή τη στιγμή πώς ακριβώς σου δεσμεύει. Από όσο ξέρω όμως ότι είναι SPI η επικοινωνία μεταξύ του Shield, οπότε το SPI χρησιμοποιεί λογικά 3 pin, οπότε αν δεσμεύονται μόνο 3 pin, δεν θα έχουμε πρόβλημα. Μας περισσεύουν ήδη αρκετά δηλαδή για να κάνουμε πολλά πράγματα, ακόμη και οθόνη με κάποιον επιπλέον shift register controller. Οι Καναδοί στο Καναδικό Φέγγες φυσικάζουν ένα παιχνιδάκι που αλλάζει 4 χρώματα, με λεπτάκια που αλλάζουν 4 χρώματα, έχουν φτιάξει μια υποτυπώδη οθόνη και έχουν αριστερά-δεξιά
και έχουν βγάλει πλακέτα στην οποία μπορείς να την κόψεις και μοιάζει λίγο με το Game Gear, βέβαια, σε πρωτόκολλη μορφή, έτσι. Δεν έχει οθόνη, ουσιαστικά η οθόνη είναι 8x8 λεντάκια, τα οποία αλλάζουν 4 χρώματα. Ξέρεις, μπορείς και παίζεις παιχνίδι έτσι. Και μπορείτε να χρησιμοποιήσουμε και η οθόνη δύο κρυστάλλου. Ναι, αυτό λέγαμε. Επίσης, ότι μπορείς να το χειριστείς επειδή έχεις ελεύθερα pin από το Arduino. Υπάρχει κάποια σχετική οθόνη. Υπάρχουν οθόνες, ναι, βέβαια. Και έτοιμε σε kit και σε seal, δηλαδή, που μπορείς να το χρησιμοποιήσεις. Καλά, τι άλλο έχεις να μας δείξεις? Υπάρχουν πολλές ιδέες παιχνιδιών εδώ. Στο demo library που έχει μέσα και το συνδέεις πάνω στο Arduino. Θα σας φορτώσω άλλο ένα τώρα. Βλέπετε, σταματάει. Δεν δεσμεύω κάτι. Δεν αποσυνθέω κάτι. Σβήνει γράφει δηλαδή κατευθείαν στο Arduino. Όπω έφυγε. Κάνει το reset εκεί αυτή εδώ. Όπω έφυγε, σκάκι. Εντάξει, είναι demo έτσι. Αλλά αν το πάρεις αυτό, έχει έτοιμα τα sprites μέσα, περασμένα. Εφάσει τη λογική μετά. Το artificial intelligence που είναι το πιο εύκολο κομμάτι. Το artificial intelligence είναι το πιο εύκολο κομμάτι. Φλάκα, κάνω. Σ' άρεσε ο φίλος μας. Κάποια στιγμή που το κάνουμε. Ναι, μετά βγαίνεις 2-3 ρομποτάκια με δικιά σου. Δυστυχώς δεν έχουμε ήχο να σας κάνουμε και λίγο το σκάιπο. Αυτό που θέλω να σας δείξω είναι τη διαφορά μεταξύ AVR Atmel της ταχύτητας. Τα 256 sprites. Ναι. Ας δείξω και τα 256 sprites. Το μέγιστο δηλαδή που μπορεί να δείξει το Game Duino. Το μέγιστο των δυνατοτήτων. Animation από 256 sprites. Αυτό το έχει demo μέσα στο library. Μπορούμε να το φορτώσουμε, σας το δείχνω τώρα. Εν κινήσει 256 sprites. Συγγνώμη. Έλα ρε. Εντάξει. Καλά πάει. Οπότε νομίζω... Το FPS είναι μια χαρά, έτσι. Με 16... Μεγαχέρτζ είμαστε μια χαρά. Στο site του Arduino έγραφε ότι τα παλιά τα παιχνίδια που παίζαμε στις κονσόλες, τα κουδεράκια τα παλιά, ήταν 8-bit. Και το Gameplay είναι πολύ ευνότερο από αυτές τις κονσόλες. Οπότε μην το βλέπετε σαν κονσόλα παιχνίδι των παλιών καιρών. Σωστό, βέβαια. Βλέπετε τι κάνει. Ένα πρόσφατο project που είδα και με ενθουσίαση έτσι λίγο παιδί έτσι ασχολούμαι τώρα το ξενισμό είναι satellite tracking. Παίρνει από live feed, RSS feed κλπ. Παίρνει τα συντεταγμένες κλπ. Τις κινήσεις των δορυφόρων από κάποιο XML, μάλλον από κάποιο site, το έψαξα. Και το αναπαριστά γραφικά έχει ένα sample από πίσω έτοιμο, μία γη και κάθε τόσο, όποτε ανανεώνεται αυτό το feed, δείχνει εδώ τη θέση του δορυφόρου πάνω στην... Α, και τα sprites είναι δορυφόροι που κινούνται ας πούμε πάνω στο δίχτυο στροχές. Ναι, έχει έτοιμα περασμένα μέσα. Κάτι μπορούμε να βάλουμε ένα Ethernet shield πάνω στο Gimbrin. Το Ethernet shield να συνδέεται σε κάποιο σέντρο δικό μας δηλωμένο, να τραβάει το RSS. Και να μας δίνει εδώ... Και μετά σε μια οθόνη embedded να μας δείχνει κείμενο. Και να το βάλεις ένα κουτάκι μετά αυτό για να δεις ότι είναι. Να σας δείξω λίγο και τη διαφορά μεταξύ Atmel, Arduino δηλαδή, τον Atmel των 38P που έχει πάνω. Θα βάλεις από κάτω το άλλο τώρα. Ναι, και θα το συνδέσω με το... Το Arduino τι επεξεργαστή έχει? Μικρονεκτή έχει, έχει τον AVR. Διπύρινο... Τέγκρα 3. Τετραπύρινο μάλλον. Πάρε ένα πάντα τώρα που βλέπεις τώρα που κάνω το i7 ή το i9. Τι έχουμε εδώ? Αυτό είναι rotation. Είναι rotation, ναι. Τα sprites μπορούμε να τα χειριστούμε... Και flip εδώ. Και flip, ναι, σωστό. Α, να κάνουμε χωρίς τα sprites, δεν κάνει τα στροφή. Το ίδιο sprite. Το ίδιο sprite, βέβαια, ναι. Τώρα κάθετα να μπορούσα να το παράγει τον κώδικα, αλλά... Το ίδιο sprite το περιστρέφει. Ναι. Α, και τα καταφέρνει. Είναι το SDL στο PC για να τα καθυστέρει. Μπορούμε να φτιάξουμε την σοφτουρική έκδοση αυτού που ήταν πολύ. Με δύο κουμπάκια και να βλέπουμε στην οθόνη τους αριθμούς αυξάνουν και το τέλειο να βγουν θέσεις. Λιγότερα υλικά, αν έχεις την οθόνη. Πάμε. Τελωμένες το περιβάλλον.
Και θα είναι και πιο... Ποιο σπάνιο. Ποιο? Με τα καλώδια μου. Στο περισσότερο, να τα ανθέψω. Να τον κρεμίσω, να τον τραβήξω, να τον βγάλει εσύ. Γιατί? Στα πήγα να βγεις καλώδια και έγινε. Όχι, τι είναι αυτό. Αυτό είναι 3D. Προστασία οθόνη. 3D wireframe. Βασικά δεν έχουν προχωρήσει πιο πολύ οι προστασίες οθόνης από αυτό το πράγμα. Έτσι. Καλά πάει, εντάξει. Καλό FPS είναι αυτό για το D Games. AALE δεν μπορούμε να βάλουμε πράγματα. AALE τι είναι? Είναι μια βιβλιοθήκη που κυκλοφόρησε η οποία χρησιμοποιεί χαρακτήρες γρήγορα για να κάνει τα πάντα όλα. Α, κατάλαβα. Και υπάρχει και το BB Demo, νομίζω, το οποίο κάνει μια κίνηση από την βιβλιοθήκη. Είναι τρελό. Δεν το έχω δει. Και είχαν περάσει το Quake, το οποίο αναφέρεται με άσκη. Φαντάζομαι, ορίστε. Καμία. Ναι, φαντάζομαι να παίζει. Last Quiz. Κολλίζει από ό,τι βλέπω. Σωστό. Μόλις πλησιάζουμε, αλλά όλοι σταθείτε λίγο εδώ. Εδώ είναι ένα demo για να μας δείξει τη δυνατότητα που έχει να αναγνωρίσει τα collisions. Τα sprites δηλαδή. Το library. Στα mod που μαυρίζουν. Μόλις ακουμπήσει το ένα πράσινο, ένα mod, γίνεται σκούρο πράσινο.